Να ακούσουμε παρακαλώ, να πάρουμε ένα σχόλιο σχετικά με το ζήτημα της αποκάλυψης της εφημερίδας των συντακτών και από τον κύριο Σιντιχάκη και μετά από τον κύριο Κρυθαρίδη για να κλείσει αυτό το κομμάτι της συζήτησης. Κύριε Σιντιχάκη... Ναι, δεν σας άκουσα από την αρχή, αν θέλετε... Λέω, σήμερα... Υπάρχει μια μεγάλη αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών, σύμφωνα με την οποία, με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά, εισήλθαν στη χώρα εμπείρετα μέλη της αποστολής της Φενέρμπαχτσε στις 22 Οκτωβρίου του 20. Μάλιστα, υπάρχουν και print screen διαλόγων γραπτών μηνυμάτων των εκεί δημόσιων λειτουργών του αεροδρομίου, που λένε ότι με εντολή του μεγάλου και μάλιστα κάνουν και αναφορά σε πακιστανικά τηλέφωνα στα οποία καλό θα είναι να επικοινωνούν μέσω αυτών. Ο ίδιος ο υφυπουργός, για να έχετε το πλήρες ρεπορτάζ, διέψευσε την εφημερίδα, είπε ότι δεν γνωρίζει να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και να υπάρχει δική του εντολή των συνεργατών του, απειλώντας μάλιστα με προσφυγή στην δικαιοσύνη. Από την άλλη, έχει διαταχθεί όμως και προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελική λειτουργία, η οποία ανέλαβε την έρευνα ώστε να εξακριβώσει τη βασιμότητα του ρεπορτάζ και των όσων παρατίθενται. Κοιτάξτε τώρα, ειλικρινά δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να παίξουμε το ρόλο του αστυνόμου. Η ουσία είναι πια ότι η κυβέρνηση σε συνθήκες αναζωπήρωσης της πανδημίας συνεχίζει το ίδιο βιολί. Αυτό ήταν 22 Οκτώβρη του 20 βέβαια. Ναι. Γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει και αυτή τη στιγμή. Και επιτρέψτε μου να πω ότι λειτουργεί και λίγο από προσανατολιστικά. Δηλαδή τη στιγμή που έχουμε αναζωπήρωση της πανδημίας. Τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα απολύτως ουσιαστικό μέτρο. Τη στιγμή που όλο αυτό το χρονικό διάστημα καθησύχαζε το λαό λέγοντάς του ότι οι εμβολιασμοί είναι το μόνο μέσο για να βγούμε στην ελευθερία και να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Προφανώς θα ανακαλύψουν και οι μεν και οι δε, προκειμένου και να αποπροσανατολίσουν, αλλά και να σηκώσουν ένα κορνιαχτό, έναν δικοματικό καυγά πάνω σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά την υγεία του λαού. Από αυτή την άποψη εγώ δεν έχω να πω κάτι, δεν θα παίξω το ρόλο του αστυνόμου. Εάν έχει συμβεί, προφανώς είναι καταδικαστέο, προφανώς πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί. Αλλά να πούμε για το πραγματικό επίδικο, να φέρουμε την ατζέντα στο πραγματικό πρόβλημα. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το αφήγημα της ατομικής ευθύνης και να πετάξει από πάνω τις πραγματικές ευθύνες που έχει για την άθλια κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και μάλιστα θέτει διλήμματα, εμβολιασμοί ή μέτρα, υποχρεωτικότητα ή κίνητρα, προνόμια ή απαγορεύσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία της κυβερνητικής προπαγάνδας. Προέρχομαι από μια εκλογική περιφέρεια, την Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, που μάλιστα βρίσκεται πάρα πολύ πίσω στους εμβολιασμούς. Η κυβέρνηση λοιπόν κουνάει το δάχτυλο και λέει ότι οι νέοι δεν πάνε να εμβολιαστούν. Ενώ η πραγματικότητα, και το καταγγέλλω, και ας μας πει ο κύριος Μελάς, ας βγει ο Υπουργός Υγείας ή ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ή ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος ενημερώθηκε από εμάς, από μένα προσωπικά, στη Βουλή, ότι για το διάστημα από 1 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου, ηλικίες 18 έως 29 ετών δεν εμβολιάζονταν. Παρόλο που είχε ανοίξει πλατφόρμα, παρόλο που έμπαιναν, τους έλεγαν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβολιαστικό κέντρο. Στην πραγματικότητα αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχαν εμβόλια για τις συγκεκριμένες ηλικίες. Και αυτές οι ηλικίες, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ήταν να πάνε να δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Με τις απειλές των ξενοδόχων ότι αν δεν εμβολιαστούν δεν μπορούν να πιάσουν δουλειά. Αλήθεια. Και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός κουνάει το δάχτυλο στη νέα γενιά ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί. Και να τους λέει ότι πηγαίνετε πάνω 150, θα σας δώσω 150 ευρώ για να εμβολιαστείτε. Πήγατε στο επόμενο μας θέμα βέβαια, κύριε Σιντιχάκη, αλλά δεν πειράζει. Από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα κάνουμε ερωτήσεις μετά. Αν θέλετε και συνειδητά, το πήγα το ζήτημα εκεί, γιατί αυτό είναι και το πραγματικό. Θα έφτανα όμως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσέξτε να δείτε. Τι λένε, βγήκε καταγγελία από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Αντί να στελεχώσουν τα εμβολιαστικά κέντρα, ειδικά τώρα σε μια φάση αναζωπήρωσης της πανδημίας με τη μετάλλαξη Δέλτα, καλεί τους γιατρούς σε υπερεφημέρευση, υπερεφημέρευση με 14 ώρη βάρδια σε εμβολιαστική γραμμή του νοσοκομείου.
Και μάλιστα ημέρα Κυριακή, χωρίς να ρωτήσει τον συγκεκριμένο εργαζόμενο που προέρχεται από την αιματολογική κλινική, εάν έχει βγει από βάρδια της συγκεκριμένης κλινικής, εάν απουσιάζει, αν έχει άλλες υποχρεώσεις, αν έχει άλλες εφημερίες. Να λοιπόν πώς μπορεί, πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να καλύψει τις δικές της ευθύνες. Αν μου επιτρέπετε σε σχέση με αυτό, κυρία Γιάμαλη. Ναι, κύριε Συντυχάκη. Πριν είπατε ότι είναι από προσανατολιστικό. Αν αλλάξατε γνώμη. Ναι, και συνεχίζω. Όχι, ναι. Όχι, δεν άλλαξα γνώμη και συνεχίζω. Γιατί? Γιατί αυτό το περιστατικό τώρα με τα πακιστανικά τηλέφωνα, με την Φενέρμπαξε και τα λοιπά, είναι ένα περιστατικό μέσα σε όλα τα άλλα, καταδικαστέο, προφανώς σοβαρό. Αλλά ξέρετε πόσα τέτοιου είδους περιστατικά έχουμε στη χώρα μας. Όταν γίνονται πρωτοσέλιδα πρέπει να ερευνώνται, κύριε Συντυχάκη. Αν τα ξέρετε, να μας τα πείτε, να τα κάνουμε εμείς πρωτοσέλιδα. Είναι πρόβλημα της δημοκρατίας πια, κύριε Συντυχάκη. Γι' αυτό σας είπα πριν, μου έκανε εντύπωση που δεν... Εσείς που ξέρετε καλά το παραγράφο, προς Θεού να μην αληθεύουν αυτά, να μην ισχύουν. Αλλά αν έχουν υπεροσβέστες μεταξύ τους πακιστανικά. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου. Συγγνώμη. Επιτρέψτε μου. Ναι, ναι, σας ακούω. Επαναλαμβάνω, προφανώς είναι καταδικαστέο, προφανώς πρέπει να γίνει ΕΔΕ, προφανώς να παραιτηθεί. Πέστε ό,τι θέλετε. Αλλά να σας πω κάτι. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει πρωτοσέλιδο το γεγονός ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα στον χώρο του τουρισμού επισετισμού έχουν γίνει λάστιχο? Γιατί δεν τώρα ακούετε ανοιχτές θύρες, γιατί έχει γίνει, κύριε Συντυχάκη. Σας λέω λοιπόν ότι είναι ένα περιστατικό μέσα σε όλα τα άλλα που αφορούν την εγκληματική στάση της κυβέρνησης όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπηρετηθεί η οικονομία, δηλαδή οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, ιδιαίτερα στον χώρο του τουρισμού, και αυτά δεν έγιναν ποτέ πρωτοσέλιδο. Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι η σημερινή συζήτηση γίνεται σε μια φάση που αναζωπυρώνεται η πανδημία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε το επίδικο αυτής της ιστορίας και τις συνέπειες που έχει για τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις συνέπειες για τους εργαζόμενους και πάει λέγοντας. Εδώ έχεις μια κυβέρνηση η οποία προκλητικά απορρίπτει διεκδικήσεις των υγειονομικών, του εργατικού κινήματος, που λέει τι? Άνοιγμα όλων των νοσοκομείων που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Και αντί να κάνει άνοιγμα των νοσοκομείων, ανακοινώνει κλείσιμο νοσοκομείων. Αντί να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με μέσα, με υποδομές και προσωπικό, μιλάει για υπερεφημέρευση του προσωπικού των νοσοκομείων για να καλύψει τις ανάγκες των εμβολιαστικών κέντρων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Και δυστυχώς αυτή η πολιτική των αντιφάσεων, των παλινοδιών, είναι που τροφοδοτεί το φόβο, το δισταγμό, τον ανορθολογισμό, που υπονομεύει τους εμβολιασμούς, για να μην πάω στην υπόθεση των πατεντών. Η μικρομεσαία λοιπόν επιχείρηση, με πρόσχημα το θέμα της πανδημίας και πάνω σε ένα υπαρκτό θέμα, η κυβέρνηση, και νομίζω διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, επιχειρούν να δώσουν ένα τελειωτικό χτύπημα. Όλα λοιπόν τα μέτρα που πάρθηκαν το προηγούμενο διάστημα δεν στήριξαν τη μικρομεσαία επιχείρηση και κυρίως τους αυτοαπασχολούμενους. Και μπορούμε πολύ χαρακτηριστικά να δούμε για το θέμα της μη επιστρεπτέας προκαταβολής. Ποιοι ενισχύθηκαν από τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή? Ενισχύθηκε ο αυτοαπασχολούμενος, ο έμπορας, ο επαγγελματίας? Εγώ τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω και ως περιφερειακό σύμβουλο στην Κρήτη, η περιφέρεια Κρήτης που είχε την ευθύνη μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη χορήγηση χρηματοδότησης στη μη επιστρεπτέα προκαταβολή, ο κύριος, ο βασικότερος όγκος της χρηματοδότησης πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Πετάχτηκαν έξω οι μικρές επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν την ίδια στιγμή επιλέγει η κυβέρνηση να δώσει προνόμια στους μεγάλους, στους μεγαλοξενοδόχους, στις αεροπορικές εταιρείες, στις ναυτιλιακές εταιρείες, και την ίδια στιγμή σφίγγει τη θηλιά στη μικρομεσαία επιχείρηση, σημαίνει ότι είναι ταξική επιλογή. Και το κάνει με πρόσχημα την πανδημία αυτό. Το ίδιο συμβαίνει με τους εργαζόμενους. Βρήκε την αφορμή και την ευκαιρία με την πανδημία να συμπιέσει τους μισθούς και τα μεροκάματα. Είναι υψηλό το ποσοστό της ανεργίας στον χώρο του τουρισμού. Μιλάμε για μισθούς στις τάξεις των 400, των 500 και των 600 ευρώ, με 10 ώρα, 12 ώρα, ακόμα και 14 ώρα. Τους έβαλε στο πρόγραμμα συνεργασία και αναγκαστικά τους μείωσε το κόστος εργασίας. Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά μαζί, αν τα μαζέψει κανείς, θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια ολομέτωπη επίθεση. Μια ολομέτωπη επίθεση στην οποία συμβάλλει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι όλοι μαζί μιλάνε για τη Νέα Ελλάδα, άλλος μιλάει για την Ελλάδα του 2.0, ναι. Ναι, 2.0, άλλος μιλάει πάλι για την Ελλάδα βάζοντας κάποιο άλλο πρόσημο κτλ. Η ουσία είναι ότι αυτός ο παχτολός εκατομμυρίων των λεφτόδεντρων που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και ειδικά με το Ταμείο Ανάκαμψης τα 32 δισεκατομμύρια. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Συντηχάκη. Θα προσανατολιστούν όχι για την ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αλλά θα πάει στις μεγάλες επιχειρήσεις της πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και φυσικά στη βάση αυτή θα υπάρξει, σαφές, ένα ευρωμνημόνιο, την οποία θα την πληρώσει ο λαός, μάλιστα, για πάρα πολλά χρόνια και πολλές δεκαετίες μπροστά. Εδώ λοιπόν ο λαός ή θα πάρει την υπόθεση στα χέρια του να τους απορρίψει όλους αυτούς που πετάνε την μπάλα στην κερκίδα και τσακώνονται μεταξύ τους ο ένας για τον Χαρδαλιά και ο άλλος για τον Πολάκη. Ναι. Και είναι αυτό το πρόβλημα της χώρας μας. Το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος είναι αυτό. Δεν είναι, είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Είναι το ίδιο το σύστημα αυτό που υπηρετούν όλοι τους. Αυτό λοιπόν πρέπει να ανατραπεί. Μάλιστα. Και προς αυτή την κατεύθυνση καλεί το λαό το ΚΚΕ, σαφές, να συμβάλλει και να προσανατολιστεί.